Γεια σας και καλώς ήλθατε στη σελίδα μου Αντιγόνη Crafts. Σήμερα θα δούμε τη μαγεία της φωτοσκίασης, χωρίς να είμαστε ζωγράφοι, πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε ένα ριζόχαρτο ή μια χαρτοπετσέτα ή μια φωτοτυπία, εκτύπωση, μέσα σε ένα έργο. Αυτό εδώ είναι το αδιόραμα που έχω φτιάξει, σας το έχω δείξει ήδη, και για την μπάστα και σας έχω κάνει και στο YouTube στο κανάλι μου. Απλά μετά από 7 χρόνια, 8, αποφάσισα ότι έπρεπε να φτιάξω και το πίσω. Είναι ξύλινο το κουτί. Έβαλε λοιπόν μία εκτύπωση αφού το έβρεξα πρώτα, το ταμπονάρισα και το κόλλησα. Μία εκτύπωση του Νίνου Τσακβετάζτζε σε ζωγραφική. Εγώ θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν να αποδώσω το έργο και να ενσωματώσω όλη την επιφάνεια να γίνει ένα με το αρχικό μου σχέδιο. Θα ξεκινήσω λοιπόν, έχω βάλει στην παλέτα διάφορα χρώματα που κατά προσέγγιση ταιριάζουν με αυτά που έχει μέσα η εκτύπωσή μου. Θα δουλέψω βεβαίως με glaze για να επιβραδυνθεί, για να μπορέσω να μπορώ να δουλεύω τα χρώματα, τα ακριλικά, τα οποία στεγνώνουν και γρήγορα. Και θα ξεκινήσω να κάνω το αρχικό μου βάψιμο και μετά θα αρχίσω τις ενσωματώσεις. Ξεκινάω με μια σκούρα βάση, επειδή ήταν και λίγο ανώμαλο το ξύλο πίσω, αναγκάστηκα και στοκάρισα με πάστα όλο μου το κουτί πίσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το φόντο το σκούρο, για να αρχίσω μετά να δουλεύω με τα διάφορα χρώματα, τα οποία θα έρθουν και θα εναρμονιστούν με το εσωτερικό της απεικόνησης. Δουλεύω ένα καφέ και ένα πράσινο λαδί τώρα. Σαφώς glaze, κάθε λίγο προσθέτω και λίγο glaze. Μας ενδιαφέρει να σκουρίνει η επιφάνεια η λευκή, αφού είναι σκούρο το φόντο μου, ώστε να μπορέσω να ενσωματώσω όλα τα χρώματα και να φαίνεται πραγματικά σαν ένας ζωγραφικός πίνακας. Έχω τελειώσει τη μία πλευρά, οριοθέτησα κάτω το πεζούλι που κάθονται τα δύο αγγελάκια, δεν ήθελα να σας κουράσω με τόσο μικρή λεπτομέρεια, γραμμούλες είναι. Ξέρετε ότι πάντα δουλεύω με γουρούνο πίνελο, στην προκειμένη περίπτωση όμως, επειδή ο ζωγράφος από ό,τι βλέπω έχει κάθετες γραμμές, δεν είναι ταμποναριστές οι γραμμές του, προτίμησα να δουλέψω με πινέλο, το οποίο είναι και λίγο ελαφρώς, οι τρίχες του είναι λίγο τσακισμένες, αλλά μ' αρέσει γιατί μου απλώνει περισσότερο το αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε λίγο περισσότερο πράσινο, έχουμε λίγο ανοιχτό πράσινο. Θα ακολουθήσω και εδώ το μοτίβο που έχει ο ζωγράφος. Εξακολουθώ και δουλεύω με retardy, glaze δηλαδή. Κάθετες γραμμές. Όπου βλέπω ότι μου ανοίγει λίγο το χρώμα, πηγαίνω, προσθέτω σκούρο μέχρι να το φέρω στα σημεία που θέλω. Θέλω δηλαδή, από αυτή την πλευρά, για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ που είναι το ριζόχαρτο, η εκτύπωσή μου, γιατί έχει καλυφθεί τόσο έντεχνα με τις γραμμές το υπόλοιπο, οπότε δεν καταλαβαίνω κι εγώ που ακριβώς τελειώνει, πρέπει να το ψηλαφίσω. Εδώ θα δώσουμε λίγο περισσότερο χρώμα.
Και θα πάω και εδώ με κάθετες γραμμούλες. Να πω ότι έχουμε περάσει οπωσδήποτε βερνίκι το έργο μας για να μπορούμε να σβήνουμε πάρα πολύ εύκολα ό,τι μπαίνει μέσα στην απεικόνηση. Ταμπονάρουμε και λίγο το πινέλο μας. Θα το δείτε και φωτογραφημένο. Στην πορεία σκέφτηκα ότι θα μ' άρεσε να βάλω και ένα υπόστεγο από πάνω με σταγόνες που να φαίνεται ότι έχει πέσει το χιόνι. Οπότε από ένα κομμάτι κούτας, όπως βλέπετε, έχω βάλει και ένα γλωσσοπίεστρο από κάτω για να είναι πιο σταθερό, το κόλλησα. Επίσης έκανα τις λεπτομέρειες της κουρτίνας με ένα κοντούρ και επειδή μου φάνηκε πολύ μεγάλος ο χώρος που είχε δεξιά και αριστερά, κάτι ήθελα να βάλω, δεν ήθελα να βάλω στένσιλ γιατί υποτίθεται ότι είναι τείχος σπιτιού. Οπότε έπιασα και έκανα ένα εφέ τούβλου με πάστα, ακανόνιστα, ένα πιο μικρό και ένα πιο μεγάλο και το παλαίωσα με παν παστέλ, μία σκόνη δηλαδή παλαίωσης που κάνει, αφήνει ένα χρώμα έτσι πολύ πολύ παλιό, σαν να είναι πολύ κερισμένα τα τούβλα. Πέρασα και σταγόνες θερμής σιλικόνης για να φαίνεται ότι έχει στάξει το παράθυρο από πάνω. Το βλέπετε, το έχω κόψει με γωνία το παραθυράκι. Και είναι έτοιμο και το πίσω μέρος από το διόραμά μου. Γιατί τα διοράματα είναι πάρα πολύ ωραία, τα φτιάχνουμε, αλλά καλό θα ήταν να φτιάχνουμε και το πίσω μέρος, να φαίνεται πολύ πιο ωραίο. Εμένα προσωπικά, επειδή το βάζω πάνω στο μπουφέ, είναι λίγο πλαϊνά, οπότε φαινόταν το πίσω και δεν ήταν όμορφο. Και έχει τελειώσει πλέον. Με διπλή παράσταση. Βερνίκι θα βάλουμε. Θα στεγνώσει πολύ καλά και η πάστα που έχω βάλει απάνω και θα βάλω και βερνίκι δύο χέρια να το σταθεροποιήσω και είναι έτοιμο ως την επόμενη φορά να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά, την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Γεια σας!